Η Κρήτη αποδεικνύεται πρωτοπόρα στην οικονομία και στις επενδύσεις. Αυτό τόνισε ο Ευρωβουλευτής Πασόκ Κινάλ Νίκος Παπανδρέου από το Ηράκλειο στο πλαίσιο εκδήλωσης για το υδρογόνο και την αναγκαιότητα της ενεργειακής μετάβασης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναφέρθηκαν οι τρόποι μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, ενώ συζητήθηκαν ζητήματα όπως η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της οικονομίας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επένδυση στο υδρογόνο είναι πρώτα απ' όλα καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, γιατί το καύσιμο αυτό δεν λιπαίνει. Δεύτερον, η Κρήτη αναπτύσσεται γρήγορα και νομίζω με τις υποδομές, τα πανεπιστήμια, τους δρόμους και τα νοσοκομεία, είναι ακριβώς ένα τοπίο που μπορεί να τραβήξει μοντέρνες επενδύσεις από την Ευρώπη. Και είναι ακριβώς αυτό που γίνεται σήμερα στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Περιβάλλον, ενέργεια, εναλλακτικά καύσιμα, το υδρογόνο στην Ευρώπη και στην Κρήτη», έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, των εναλλακτικών καυσίμων και την αναγκαιότητα της ενεργειακής μετάβασης. Η Κρήτη μπορεί να πρωτοστατήσει. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή, πρώτα για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και να απεμπλακούμε από τα ορυκτά καύσιμα και από οποιαδήποτε άλλη μορφή που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επιπλέον, ο κύριος Παπανδρέου επισήμανε ότι η Κρήτη μπορεί να γίνει ένας επενδυτικός παράδεισος τα επόμενα χρόνια, ενώ αυτό το οποίο τόνισε στο πλαίσιο της δράσης είναι ότι οι επενδύσεις στο υδρογόνο είναι πρώτα απ' όλα καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, γιατί το καύσιμο αυτό δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Νομίζω θα δούμε σιγά σιγά αν είναι επιτυχημένο το εγχείρημα και θα είναι ότι με σωστή διαβούλευση με τον κόσμο φυσικά η Κρήτη μπορεί να γίνει ένας επενδυτικός παράδεισος στο προσεχώς μέλλον. Ήδη ξέρουμε ότι η οικονομία πάει καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Με αυτή την επένδυση θα πάρει ένα εύσημο από την Ευρώπη και θα είναι πράσινο φως ότι αυτό το τοπίο είναι κάπου που μπορούμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Μέσα από τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τα συναρμόδια Υπουργεία, με όλους τους φορείς, να μπορούμε να δώσουμε ένα καθαρό περιβάλλον για την πράσινη Κρήτη. Αυτός είναι ο στόχος της επόμενης δεκαετίας. Οι στόχοι που έχει βάλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να τους πιάσουμε. Είμαστε πολύ μπροστά και από άλλες περιφέρειες. Η εκδήλωση «Περιβάλλον, ενέργεια, εναλλακτικά καύσιμα, το υδρογόνο στην Ευρώπη και στην Κρήτη» πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου.